Αν επιτρέπετε ελεύθερη. Γιατί, έχετε κάτι να μου προτείνετε, έχει κάτι στο μυαλό σα. Όχι, ξέρω, έχω ακούσει ότι. Κάποιο προξενιό, μήπως θέλετε να μου κάνετε. Εγώ είμαι πολύ υπέρ των προξενιών από κάποια ηλικία και μετά, βέβαια. Δηλαδή αυτά που κοροϊδεύαμε κάποτε στο παρελθόν, όταν υπάρχει μια γυναίκα που έχει περάσει τα 40-45 και δεν έχει βρει κάποιον άνθρωπο, γιατί τον αναλόγο, αν έχει έναν καλό φίλο, μια καλή φίλη, μπορεί να κάνει μια τέτοια. Εγώ νομίζω και στου νέου ανθρώπου, αν νομίζει ότι ένα φίλο ταιριάζει με κάποιον άλλον, να του φέρει σε επαφή. Βεβαίω, δηλαδή, αυτό λέω. Ξέρει περίπου τι θέλει ένα και ο άλλο. Προσπάθησα να το πάω λίγο. Και σα πήγα ακόμα πιο. Όχι, δεν με πήγατε. Απλά δεν ξέρω αν μιλάτε για τις σχέσεις. Γιατί... Δεν μιλάω καθόλου για τα προσωπικά μου γενικά. Για τα προσωπικά. Γενικά. Γιατί ενώ μιλάτε για όλα τα άλλα. Δεν θέλω πράγματα που έχουν να κάνουν με την καρδιά μου να τα συζητάω τόσο πολύ ανοιχτά. Γενικά είμαι πολύ κλειστή σαν άνθρωπο, ίσως επειδή είμαι και πολλά χρόνια μόνη μου. Και τέτοια είδους θέματα δεν τα συζητάω ούτε με τους φίλους μου. Εντάξει, δεν με τη μαμά μου. Έχετε μπει ποτέ στη διαδικασία να αρνηθείτε κάποια σχέση που σας χρεώσανε. Δηλαδή να σας λένε ότι. Δεν πρόκειται ούτε να αρνηθώ, να την επιβεβαίωσω ποτέ κάτι, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που φέρνει. Και άλλα πράγματα. Νομίζω ότι θα σταθώ ότι δεν θέλω να ανοίξω αυτή την πόρτα. Εσείς, σαν δημοσιογράφος, θα την κάνετε αυτή την ερώτηση σε κάποια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Εννοείται. Και είναι και η δουλειά σας και όλων των δημοσιογράφων με ρωτάνε. Εγώ και είναι απόλυτα σεβαστό. Θέλω να σας πω ότι είμαι δημοσιογράφος, είμαι τηλεπαρουσιαστής. Αλλά θέλω να σας πω ότι στη διαδικασία μια συνέντευξη θα το ρωτούσατε. Φυσικά. Και σέβομαι κάθε δημοσιογράφο με ρωτάει. Φυσικά. Μάλιστα. Οπότε το παίρνετε και σαν. Δηλαδή καταλαβαίνετε για ποιο λόγο. Εννοείται και καταλαβαίνω. Φυσικά. Και δεν με ενοχλεί καθόλου να μου κάνουν την ερώτηση. Στα σχέδιά σας, γάμος, παιδιά, κάτι που το θέλετε πολύ. Σίγουρα, ναι, σίγουρα, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εσείς είσαστε οικογένεια, έχετε αδέρφια. Έχω μια αδερφούλα, ναι. Έχω μια αδερφή, είναι παντρεμένη, έχει ένα παιδάκι. Έχει μια ψάκι. Πολύ ωραία οικογένεια. Έχω ένα ψάκι, ναι. Και βαφτίστηκα μου. Να τη χαίρεστε. Ευχαριστώ. Να σας πηγαίνετε, τη βλέπετε συχνά. Την είδα χθες. Δεν τη βλέπω πολύ συχνά, αλλά την είδα χθες. Έχετε αναφέρει πως κάποιες οι δικές σας έχουν χωρίσει. Οι δικές μου έχουν χωρίσει, ναι. Αυτό πόσο σας επηρέασε. Καθόλου. Ήταν ένας καλός χωρισμός. Ήταν ένας καλός χωρισμός. Γενικά στην οικογένειά μου δεν μαλώνουμε, δεν κακολογούμε, δεν υπάρχουν κουτσομπολιά. Οπότε όταν χώρισαν οι γονείς μου, δεν κακολόγησε ποτέ ένας τον άλλον, δεν μάλωσαν ποτέ. Αποφάσισαν να χωρίσουν σαν σύζυγοι και όχι σαν γονείς. Που είναι πολύ σημαντικό. Τι ωραία είναι αυτά που λέτε. Εμείς δεν το νιώσαμε ποτέ, δεν το καταλάβαμε, είμαστε πολύ αγαπημένοι με όλους. Πόσο χρόνο ήσασταν όταν χωρίσανε? Έφυγα για την Αθήνα, ήμουν 17. Αν η μητέρα σας έβρισκε κάποιον άλλον σύντροφο ή ο μπαμπάς σας, θα το δεχόσασταν? Θα ήθελα πάρα πολύ. Τώρα είναι δύο άνθρωποι ουσιαστικά μόνοι τους. Εμείς μεγαλώσαμε, θα κάνουμε τις οικογένειές μας και οι δύο, αδερφοί μου ήδη. Οπότε καλό θα ήταν για αυτούς, ναι, έχουν κάποιον άνθρωπο δίπλα τους. Ξέρετε, δεν.